Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Θα προσπαθήσω μέσω των δεδομένων που θα μεταφέρει η στατιστική υπηρεσία στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, στην επίσημη ιστοσελίδα, θα προσπαθήσω από εκεί να μεταφέρω τα δεδομένα του παιχνιδιού. Τώρα έχουμε και το πρώτο καλάθι, μιας και το παιχνίδι έχει ξεκεί το λάθος, όμως κερδίζουν οι Τσάι ξανά με τον Ταϊρή να φτάνει μέχρι το καλάθι, να την αφήνει την μπάλα στο καλάθι της. Λάθος μάζεψε ο Κουμής για την Ένωση και έχουμε τον Μάρκου. Είναι ακροβολισμένος εδώ για τρεις ο Φάιλερ. Νέο καλάθι για την Ένωση που παίρνει ανάσες. Παίρνει ανάσες και μειώνει τώρα. 14-21 για την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει την επίθεση, η οποία εδώ θα σκοράρει με τον Ρέινς, ο οποίος θα πάει στους 10. Είναι ο πρώτος διψήφιος παίκτης του αγώνα. Τον Μπίξ. Ο Μπίξ, ο οποίος πάει να μπει εδώ προς τα μέσα. Ελευθερώνεται, κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία κίνηση και καλάθι από τον... Προσπαθήσω σε λίγο να το μεταφέρω. Όπως και να έχει, η μπάλα τώρα είναι ζωντανή, χάθηκε η επίθεση για την Ένωση και έρχεται εδώ ο Νταϊρίνγκ, ο οποίος θα πίνει την μπάλα στο καλάθι της Ένωσης. Η ΑΕΚ λοιπόν θα πάει στο σύν 8 και αυτό. Η ΑΕΚ έχει την επίθεση με τον Σκύφιτ στο κράτημα. Το σκόρ είναι στο 32-48. Ελεύθερος εδώ σηκώνεται για 3 ο Νταϊρίνγκ. Θα ευστοχίσει και η ΑΕΚ ανοίγει και άλλο τη διαφορά. Τώρα έχει πάει στους συν 19, το σκόρ είναι 32-51, που έχει πάρει θέση στο παρκέ για την Ένωση, όμως εδώ θα κάνει το λάθος. Είναι ο Νταϊρίνγκ που έχει κερδίσει την μπάλα, ο Γκίψον εδώ σηκώνεται για 3 και πλέον η ΑΕΚ, τελικό σκόρ 56-78 λοιπόν, νίκη για την ΑΕΚ, αυτό όντως είναι το τελικό σκόρ. Η ΑΕΚ λοιπόν εξασφαλίζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στην φάση των play-off που θα αντιμετωπίσει την ΕΘΑ.